Όδο, ποιο σαν τέρματα. Έλα. Yo. Λοιπόν, Mo Skills, ο δικηγόρο του διαβόλου έρχεται, βγήκε το σκυλουμνάτι, σα έδωσα πίπε. Δεν με νοιάζει τι κάνει, τι ζητά κι αν σ' αδικούν. Δεν με νοιάζει αν σε πονάει όταν για σένα διαφορούν. Το κουνάνε τα κορίτσια με στο κλαμπ, το κουνάνε. Κι αν ψήνε παραπάνω, τα κουμπάνε όπου να είναι. Είναι ο Mo Skills, σε μια πόλη που θυμάται. Δεν φοβάται, δεν λυπάται, δεν κοιμάται ποτέ. Είμαστε απέναντι από ρουφιανού και αστυνομικού. Είμαστε απέναντι από ψεύτες και δειλούς. Ανήκω σ' αυτούς που είναι γεμάτοι τατουάς. Σ' αυτούς που προτιμάνε τη λουλκή μου απ' τη Μινάς. Όπως φαντάζομαι γνωρίζετε ήδη οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εσάς. Όμως Skills δεν είναι πια μαζί μας. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή τη νύχτα της Παρασκευής 1η Δεκεμβρίου. Η είδηση του θανάτου του ξεκίνησε να γίνεται γνωστή το μεσημέρι του Σαββάτου, ωστόσο ήδη από το πρωί εκείνης της ημέρας είχαν ξεκινήσει να ανεβαίνουν κάποια post. Συγκεκριμένα εγώ είδα ένα post σε μια rap media σελίδα του Instagram, το οποίο όμως κατέβηκε αμέσως μετά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, ίσως επειδή ακόμα δεν γνώριζαν όλοι οι οικοί του το γεγονός, ωστόσο από το μεσημέρι, όπως είπα και πριν, ξεκίνησαν να παράγεται σε πολλά media, στα social media, ξεκίνησαν να τον αποχαιρετούν διάφοροι φίλοι του, άνθρωποι από τη rap κοινότητα. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο καιρό, πριν από 3-4 εβδομάδες, είχε χάσει και την αγαπημένη του γιαγιά, μια γυναίκα που, όπως είχε γράψει στο post το σχετικό που είχε κάνει στο Instagram, τον είχε μεγαλώσει. Μια γυναίκα η οποία ήταν πολιτική πρόσφυγας στο Ουσμπεκιστάν και μάλιστα, όπως θυμάσαι, που μας είχε αποκαλύψει εκείνο το Night Calls που είχαμε κάνει μαζί το Γενάρη του 2021, πίσω 3 χρόνια περίπου. Από την πλευρά του μπαμπά του καταγόταν από την Άρτα, ενώ από την πλευρά της μητέρας του από το Ουσμπεκιστάν. Αυτή η μικρή εισαγωγή για να σας πω ότι έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε ένα πολύ μικρό βίντεο στη μνήμη του Mo Skills, μιλώντας έτσι για την πορεία του, μιλώντας για παλιότερα κομμάτια του, βλέποντας παλιότερα βίντεο κλιπ του και με αυτόν τον τρόπο να τον αποχαιρετήσουμε και εμείς από το κανάλι μας. Ας το πιάσουμε από την αρχή, τα πρώτα του βήματα. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συνέντευξη για το Vice πριν από λίγα χρόνια και μέσα σε αυτή την κουβέντα μου είχε μιλήσει και για τα πρώτα του βήματα, πολύ πριν γίνει γνωστός. Μεγάλωσε στο Φάληρο, αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό, και μου είχε πει ότι από την εφηβεία του ήταν λίγο παράξενος. Ήταν γραφιτάς, hip-hop fan, αλλά άκουγε κυρίως αμερικανικό rap. Αυτό που τον έβαλε στο ελληνικό rap, γιατί στην αρχή έχουν αγγλικά, ήταν η TXE και το ρήμα για χρήμα. Αλλά ήταν άρρωστος με τους TXE, δηλαδή μου είχε πει χαρακτηριστικά ότι όταν άκουσε Ευθύμη, άλλαξαν όλα τη ζωή του. Και όπως είναι λίγος πολύ γνωστό επίσης, ήταν γηπεδικός, πορωμένος με τον Ολυμπιακό και μου είχε πει πολύ συγκεκριμένα ότι ήταν τσαμπουκάς και ότι έπαιζε πολύ συχνά ξύλο, αλλά μου έλεγε γελώντας ότι πιο πολλές έφαγα παρά έδωσα. Και ήταν ένα χαρακτηριστικό αυτό του Mo Skills, έκανε πλάκα και με τον εαυτό του. Δηλαδή δεν τον έπαιρνε τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ ποδοσφαιρικός. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι τώρα που είχε ανεβάσει, ρε φίλε, όταν είχε γίνει η δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Είχε ανεβάσει ξανά στο YouTube το κομμάτι Οπαδί που είχε βγάλει το 2009. Έτσι, όντιο με μαύρο φόντο, κατάλαβες, απλά έτσι στη μνήμη του Άλκη. Η βία φέρνει βία, το αίμα φέρνει αίμα. Και οπαδί νεκροί να κοίτονται με μόλο πες στο δέρμα. Και πέρα από αυτό, πολλές φορές στα κομμάτια του ανέφερε πολύ γνωστούς ποδοσφαιριστές, κυρίως της γενιάς του και της γενιά μας που τους θυμόμαστε να παίζουν στα 90s. Θυμάμαι και σε εκείνο το Night Calls μας είχε μιλήσει για το πόσο γούσταρε τα 90s στο ποδόσφαιρο γενικά. Είχε βγάλει κομμάτι με τον τίτλο Αντριάνο. Είμαι ο Αντριάνο, Αντριάνο. Αυτό καταστροφικό κτίνο στο beat επάνω. Εννοείται ότι είχε βγάλει κομμάτι για τον Μαραντόνα με τον οποίο ήταν άρρωστος και τρελός φαν. 70.000 σε κάθε παιχνίδι. Το Σαν Πάολο ασκητικά γεμάτο. Σεζόν 86-87. Η Νάπολη πρωταθλήτρια στο καμπιονάτο. Θα κλάψω, μάγκε, θα βάλω τα κλάματα. Και σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε ένα απόσπασμα που μας είχε μιλήσει το Night Calls εκείνο για τον Diego Maradona. Σου λέω ότι ο Diego, πέρα από ότι ήταν αυτός που ήταν ποδοσφαιρικά, ήταν και εκπληκτικός άνθρωπος, ρε φίλε, και προσωπικότητα. Αν τον έχεις παρακολουθήσει θα το καταλάβεις. Ήταν πάρα πολύ δοτικός άνθρωπος, ήταν πάρα πολύ ταπεινός άνθρωπος, ήταν πολύ πίστος άνθρωπος, δεν ξέρω αν πιστεύετε στο Θεό. Και εγώ, παρόλο που ήταν αριστερός δηλωμένος και βαθιά αριστερός, ήταν συγχρόνος και πάρα πολύ πιστός. Ο κόσμος συνήθως νομίζει ότι κάποιος αριστερός δεν μπορεί να είναι και πιστός ή θρησκευόμενος. Αυτό δεν είναι, δεν ισχύει. Υπάρχουν άνθρωποι, έτσι είμαι και εγώ. Τα τελευταία 4 χρόνια πιστεύω στο Θεό.
και μου δίνει και δύναμη κιόλας αυτό. Και είμαι αριστερός, άσχετα δεν το στηρίζω. Είμαι βαθιά αριστερός, αλλά άσχετα δεν το στηρίζω με την καθημερινότητά μου, γιατί είμαι καπιταλιστικών, δυστυχώς. Εκεί τα ζούμε σε μια καπιταλιστική κοινωνία, έτσι κι αλλιώς. Ναι, αυτό έτσι είναι, Παυλαρά. Απλά θα μπορούσαμε να λειτουργούμε και λίγο διαφορετικά, ας πούμε. Αλλά εντάξει, γιατί υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι πραγματικοί αγωνιστές και τέτοια. Και ήταν και υπέροχος σαν άνθρωπος, ρε φίλε. Ήταν φοβερή προσωπικότητα και είναι κακό, ας πούμε, που ο κόσμος έχει μια πολύ παρεξηγημένη εικόνα για την προσωπικότητα του Ντιέγκο. Στέκεται μόνο στα πάθη του με τις γυναίκες και τα ναρκωτικά. Και δεν στέκεται στο πόσο καλό έχει κάνει και πολλά πράγματα, τέλος πάντων. Λέγανε γενικότερα ότι όποιος είχε ανάγκη και έφτανε στα αυτιά του, έκανε τα πάντα για να τον βοηθήσει, ας πούμε. Έτσι ακριβώς, φίλε. Να πούμε ότι πέρα από την αρρώστια του για τον Ντιέγκο, είχε αρρώστια και με την Νάπολη. Λογικό, γιατί ο Ντιέγκο Μαραντόνα όχι μόνο ήταν παίκτης της Νάπολη, αλλά ήταν αυτός που την έφτασε στο πρωτάθλημα τότε. Και μάλιστα είχε πάει τουλάχιστον δύο φορές εκεί για να γυρίσει κλιπ. Το ένα ήταν το Καμόρα. Κι άμα δεν φύγουν με το καλό, θα φύγουν με τρόπο Καμόρα. Δεν βλέπω την ώρα, δεν βλέπω την ώρα να φύγουν με φόρα. Και το άλλο ήταν όταν είχε πάει για να γυρίσει ένα vlog για το Slots Hub στην Νάπολη. Θυμάσαι το είχαμε πει και σε εκείνο το newsletter. Ακριβώς. Και είχε κάνει και κλιπ για το κομμάτι Απέναντι. Ένα από τα τελευταία κομμάτια του και ένα από τα αγαπημένα μου, θα έλεγα, του Most Skills Ever. Είμαστε απέναντι από ρουφιάνους και αστυνομικούς. Είμαστε απέναντι από ψεύτες και δειλούς. Και μάλιστα έλεγε ότι ήταν τρομερή εμπειρία στην Νάπολη όταν είχε πάει να το γυρίσει, γιατί το βίντεο κλιπ γυρίστηκε σε μια περιοχή που την ελέγχει η μαφία. Και μάλιστα έλεγε ότι οι Ναπολιτάνοι στενοχωριούνται που όλος ο κόσμος γνωρίζει την πόλη τους από τη μαφία και λένε εντάξει, έχουμε και άλλα πράγματα εδώ να δείτε. Και θυμάμαι τότε που είχε πάει με το Slots Hub για αυτό το vlog στην Νάπολη που έτσι τρόλαρε ρε παιδί μου και έλεγε βρείτε μου άλλον Έλληνα που έχει μπει σε αυτές τις περιοχές και έλεγε ποιος άλλος αύγο λέμονος Έλληνας έχει έρθει εδώ και κάτι τέτοια. Φήμες λένε ότι Έλληνας δεν έχει ξαναμπεί εδώ μέσα. Πού να ξεχάσαι ρε Ροπινάκη. Να μας πούνε αυγό λεμόνι. Για πάμε λίγο. Μπορεί να τα έκανα όλα πουτάνα, μα τώρα θα φτάσω στην πύγη. Όποιος και να έχει βρεθεί στη δικιά μου τη θέση θα έχει ήδη φύγει. Και για να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά, εγώ θέλω να πω ότι πέρα από το γεγονός ότι ήταν Ολυμπιακός, στήριζε όλους τους οπαδούς κάθε ομάδας. Η αγάπη του και για το ποδοσφαιρικό στοίχημα σίγουρα ενίσχυε αυτή τη φάση με το ποδόσφαιρο. Και το κερασάκι στην τούρτα, επειδή ήταν και Ολυμπιακός, ήταν ένα κομμάτι που είχε γράψει ο ίδιος και το είχε αφιερώσει τον Τζιοβάνι, τον Βραζιλιάνο άσο του Ολυμπιακού. Giovanni, Giovanni, για πάντα στο λιμάνι, δεν σε ξεχνάμε κι ας έφυγες μακριά μας. Και μάλιστα κυκλοφορεί και ένα βιντεάκι που ο Τζιοβάνι το ακούει σε πρώτη μετάδοση με το Most Kills παρόντα εκεί. Και είχε παίξει και στο Γιώργιος Καρεσκάκης, το είχαν βάλει στα μεγάφωνα. Πρέπει να ήταν σε κάποια γραφεία του γηπέδου το μέρος όπου το άκουσε ο Τζιοβάνι. Α, μπορεί ρε, γιατί το είχα στο μυαλό μου, λέει τώρα αυτοί πώς βρέθηκαν μαζί. Ναι. Ναι, παίζει να ήταν σε κάποια στιγμή που είχε έρθει ο Τζιοβάνι στην Ελλάδα. Και να σου πω την αλήθεια, έτσι σημείο καμπής που λέω ότι αυτός ο Μαν ξέρει από μπάλα και τον ένιωσα δικό μου. Όχι ότι είχα αμφιβολία, αλλά ξέρεις, όταν άκουσα το όνομα Τακινάρντι μέσα σε ένα κομμάτι, καταρχάς με πήγε τόσο πίσω σε εποχές που έπαιζε στη Γιουβέντους και τον είχα σε αυτοκόλλητο και ήταν από τους αγαπημένους μου όντως. Οι μπάρες μου ρεάλ και hardcore, σαν τάκλιν από τον Τακινάρντι. Και μιας και αναφέραμε Γιουβέντους και Ιταλία, να πούμε ότι είχε μια πολύ στενή σχέση με τη γείτονα χώρα, καθώς είχε πάει εκεί να σπουδάσει, συγκεκριμένα στο Ούρμπινο, εκεί που πηγαίνουν πολλοί Έλληνες φοιτητές και συγκεκριμένα σπουδάζε φαρμακοποιός. Αλλά ας πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρώτα του βήματα στο hip hop. Τον βρίσκουμε στο συγκρότημα των Funked Up, μαζί με τους Why Not και τον DJ Priest. Hey, yo, it's fucked up. That's a bet, nonetheless. By the rock and represent, yo, ain't seen nothing yet. 1999, η χρονιά που άρχισα να γεμίζω με στίχους χαρτιά, μα όλα αυτά... Οι οποίοι κυκλοφόρησαν τον ντεμπούτο τους από την Atlantis Records το 2007. Είχαν αρκετά στενές σχέσεις με καλλιτέχνες όπως ήταν ο Όμινους, η Νέα Τάξη Πραγμάτων και ο Sifu Versus, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το άλμπουμ και ίσως λόγω του Όμινους να βρέθηκε αργότερα και στο Family The Label. Τα λάθη του παρελθόντος τους συμβουλεύω να ανατρέξουν και αν επιλέξουν κάποιοι το εγκόμιο να πλέξουν στον επωνομαζόμενο MC Μοσκής να τρέξουν. Στη συνέχεια πέρασαν στην δισκογραφική που είχαν στήσει Going Through και γι' αυτό μου είχε πει
κάποια πράγματα σε εκείνη τη συνέντευξη που ανέφερα πριν, μου έλεγε: ήταν μια εποχή που άκουσα περισσότερο άλλους ανθρώπους και όχι τον εαυτό μου. Ο Νίκος Βουρλιώτης έχει καταφέρει να πορευτεί μέσα στα χρόνια στο χώρο και είναι ακόμη ενεργός. Τον σέβομαι γι' αυτό, αλλά εγώ δεν άνοικα εκεί. Το λάθος ήταν δικό μου, δεν έχει κάποιο νόημα να κατηγορούμε τους άλλους. Αυτό το αναφέρουμε επειδή είχε ακουστεί μέσα στα χρόνια ότι υπήρχαν κάποιες διαφορές μεταξύ των Funk Tap ή τουλάχιστον του Mo με το Family The Label. Δεν με γουστάρεις, το ξέρω καλά. Δεν με γουστάρεις και λέτε πολλά. Δεν με γουστάρεις, μα όταν με δεις τα μάτια χαμηλά. Γιατί εμψείς άτομο, κανένας από εσάς με μια τάκα στο... Ωστόσο, επειδή τότε φαντάζομαι περνούσε καλά, έχουμε βρει και δύο βιντεάκια από tour που έκανε τότε με το Family The Label. Το ένα βιντεάκι είναι από συναυλία στη Σαλαμίνα του 2010. Η φάση είναι προ-σύνερες, μόνο τίποτα άλλο, να ξέρετε. Μπορείτε σύντιμη φάση είναι που είστε, θα σας πω εγώ τα πράγματα. Και τους γαμάνε από όλες τις μπάντες. Και εδώ με Τάιλερ και Μέγα και Αδάμα που σας γαμάει. Εθνική εταιρεία! Θα κάνω diss στο Νίκο τον Ψηλό. Θα κάνω diss, έρχεται τώρα Sky στο hiphop.gr και θα μπαίνει να κάνει από καταιγιστικό. Και το άλλο είναι που έχουν πάει μαζί με τους Νεύμα σε μια συναυλία στοιχείο, επίσης το 2010. Γνωστή σκατόφατσα όμως κλείς. Λοιπόν, εδώ με τον Τάιλερ και το αγέροχο κυκλάμινο και τους ερμαφρόδι τους υπόκαμπους, έχουμε live στο ΑΝ και θα γίνει της πουτάνας, είμαστε όλοι με τα Vans μας. Είμαστε... Λίγα λόγια για τα Vans, μη σου πατήσω μια παλιομαλάκα, πες. Ήταν μια ευχάριστη παρένθεση από τον Τάιλερ. Ο Mos Kills, πραγματικά σχεδόν παιδάκι ρε φίλε, πάρα πολύ νέος. Και έδειχνε να το ζει. Και επειδή ανέφερες μια δισκογραφική δουλειά με τους Funk Dub, που ήταν έτσι το πρώτο group του Mos Kills, να πούμε ότι συνολικά από αυτά που έχουμε ακούσει τουλάχιστον και έχουμε δει να υπάρχουν στο διαδίκτυο, είναι τρεις οι solo δουλειές που είχε βγάλει. Η πρώτη ήταν ένα EP, παύλα mixtape, το Ski Illuminati. Έπως. Όσοι με κράταγαν πίσω για χρόνια στα νύχια, δεν έμαθα ποτέ τους για να ζητούν την αλήθεια. Μετά το πολύ γνωστό δικηγόρος του διαβόλου μέσω του Family The Label. Απλόχερα σου μοιράζουν υποσχέσεις και πιστεύεις λόγια που σε τάιζαν, άρχισε να χωνεύεις. Και τελευταία του δουλειά, τελευταίο του άλμπουμ που άφησε σε όλους τους fans του, είναι το Rinascita, αν το λέω σωστά. Ένας πάρα πολύ ωραίος δίσκος που ακούγεται ακόμα και έχει κομμάτια, ρε φίλε, που θα μείνουν. Η τυφώση di tutto il mondo, lo capirai al primo secondo. Και αφού βλέπουμε έτσι αρχαιακό υλικό, θέλω να σου πάω σε κάτι που είναι δικό μου αγαπημένο. Είναι η συμμετοχή των Funk Tap στο επικό πλέον Battle of the Bands του 2007 που είχε γίνει στο Un Club, όπου δεν είχαν παίξει ως συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, αλλά ως ένα συγκρότημα που πλαισίωνε το event. Είναι ιστορικό το συγκεκριμένο Battle of the Bands επειδή εκεί είχαν διαγωνιστεί οι Outkast Excellence ενάντια στους RNS, όπου πάνω στο stage ήταν εκείνο το βράδυ ο Noe, ο Constantine the G και ο Popeye Eddie. Και μία μικρή παρένθεση είναι ότι στοίχημα για τους 50 πρώτους που είχαν αγοράσει εισιτήριο είχαν δώσει μία free μπίρα. Okay. Άλλες εποχές, φίλε. Εποχάρες και είναι από τα αγαπημένα μου αρχιακά, γιατί και εκεί είναι παιδάκι ακόμα. Είναι του 2007, έτσι. Λίγα χρόνια μετά το Battle of the Bands, το οποίο ανέφερες, ο Mos Kills έκανε την εμφάνισή του μέσω του Rap Challenge και συγκεκριμένα το 2014. Λοιπόν, το Rap Challenge, να πούμε ότι ήταν το viral της εποχής, το είχε ξεκινήσει ο Harmanis από τους Ζητανοί και ήταν αυτό το οποίο έφερε την επανένωση των Ζητανοί, όπως την έφερε, χωρίς δεύτερο τόμο, αλλά με κάποια lives που είχαν γίνει εκείνη και την ένα περίοδο. EP. Ακριβώς. Και έτσι εμφανίζεται και ο Mos Kills σε αυτό το Rap Challenge, με ρούχα παραλλαγής. Τον είχε καλέσει η πατρίδα, αλλά το καθήκον για το Rap Challenge ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Και έτσι Sky με καπελάκι τζόκεϊ, κοντομάνικο στρατιωτικό και χώνει τα δικά του raps. Αποδέχομαι το Rap Challenge του κοντού αδερφού μου, του πρώην rapper, του Why Not, η γενιά που μιλά με στάτους και με στερεότυπα, η γενιά του PC, του Netbook και του iPhone, η γενιά της σιλικόνης και των αναβολικών, η γενιά που αναπόθεσε ελπίδες σε νεοναζί. Και θυμάμαι είχε προκαλέσει και τον Tiny Jackal σε εκείνο το Rap Challenge και χαρακτηριστικά όπως πάντα είχε χιούμορ, ρε φίλε, λέει κάτι τύπου εκπέμπουμε από το συνοριακό φυλάκιο της Κατεχάκη. Yo, yo, καλημέρα από το συνοριακό φυλάκιο της Οδού Κατεχάκη. Από την περίοδο των Funk Tap μέχρι το 2016 περίπου
ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος, ναι μεν έβγαζε σποραδικά κάποιες κυκλοφορίες, όμως υπήρχε η αίσθηση ότι είχε εγκαταλείψει την ενεργοδράση. Και μάλιστα, πολλοί κόσμος πίστευε ότι μπορούσε να δώσει κάτι παραπάνω και ήταν κάτι που είχε πει και ο ίδιος για τον εαυτό του. Όπως μου είχε πει, μετανιώνω για πολλά. Κυρίως για το γεγονός ότι ήμουν προορισμένος να κάνω πολλά πράγματα και άφηνα από μόνος μου πίσω τον εαυτό μου. Ωστόσο, όλο αυτό το βλέπω σαν ευκαιρία ώστε να λειτουργήσω σαν πηγή έμπνευσης για όσους θεωρούν ότι είναι αργά για να πετύχουν τους στόχους τους. Αυτό ήταν κάτι που νομίζω το είχε πει αρκετά συχνά και το έκανε όντως πράξη, γιατί θεωρώ ότι μέσω του content που έδινε υπήρχε αυτή η αίσθηση της ελπίδας ότι παιδιά, ποτέ δεν είναι αργά, κόψτε ό,τι κακό έχετε στη ζωή σας και προχωρήστε. Και νομίζω ότι αυτό ήταν που τον έκανε και πολύ αγαπητό στο κοινό που τον παρακολουθούσε. Και γύρω στο 2016 έχουμε αυτή την άνοδο των social media, του Instagram και του rap παράλληλα και αρχίζει σιγά σιγά να ανεβάζει κάποια χιουμοριστικά βιντεάκια στα οποία έσφαγε πλάκα με διάφορους καινούριους rapper. Είχε κάνει ένα βιντεάκι για τον FY, ένα άλλο για τον Madclip. Ωστόσο έλεγε ότι του σέβεται που έχουν πετύχει με τον τρόπο τους και ότι κάνει απλά χαβαλέ όπως κάνει και με τον εαυτό του. Πολλά από τα βίντεο του έγιναν γνωστά μέσω του Skank Funk, ο οποίος ήταν φίλος του και τα ανέβαζε αρκετά συχνά και έτσι είχε γίνει ένα από τα πρόσωπα του account του συγκεκριμένου. Ήταν αυτά τα βιντεάκια ο πρόδρομος για τα modcast που ακολούθησαν μετά στο YouTube και τα οποία έκαναν φοβερή επιτυχία και ήταν αυτά νομίζω που το άνοιξαν παραπάνω τον δρόμο στο να τον μάθει πιο πολύς κόσμος και στο να ακούσει περισσότερος κόσμος τη μουσική του. Και φίλε, περιμένουμε modcast, φίλε. Εγώ δεν χάνω επεισόδιο, να ξέρεις. Να είσαι καλά πάλι, καράκι. Και αυτό πουλή. Και την ιστορία με την Ιω την έχω δει 3-4 φορές. Και FIFA έχουμε πει. Πονάω. Τα modcast έσκασαν μέσα στην καραντίνα. Μια περίοδο που όλοι θέλαμε να ακούσουμε κάτι πιο ανάλαφρο, κάτι αστείο, ένα storytelling. Και αυτός ο άνθρωπος το είχε τόσο πολύ με το να εξιστορεί πράγματα που του έχουν συμβεί και είχε τέτοιο χιούμορ που γενικά ήταν πολύ δύσκολο να μην γίνει αγαπητός από τον κόσμο. Είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει, παιδιά. Φανταστικό. Είναι τα 17 διόδια σε 100 χιλιόμετρα. Καλημέρα. Γεια σου κορίτσι μου. Αν πληρώσεις εσύ τώρα. Σειρά σου. Ειδικά αν σε όλο αυτό προσθέσεις και τις κλασικές του ατάκες. Τσακαλαρία ακούει, παιδάκια και το ένα και το άλλο. Τσακαλαρία ακούει. Λοιπόν παιδάκια τι κάνετε ρε. Λοιπόν μάγκες modcast 1.500.535.000 και σήμερα. Και παράλληλα μέσα στην καραντίνα γίνεται και το άλλο μεγάλο γεγονός της ζωής του, ίσως το πιο μεγάλο γεγονός της ζωής του, ότι έγινε πατέρας. Αν δεν είχε έρθει αυτή στη ζωή μου, δεν θα είχε γίνει τίποτα από όσα έχουν συμβεί τα τελευταία 3 χρόνια. Τα modcast δεν υπάρχουν στο YouTube πλέον όμως. Δεν ξέρω γιατί και αλήθεια είναι ότι δεν είχα να ρωτηθεί νωρίτερα, δεν το είχα ψάξει. Είχα καιρό να δω modcast και λόγω αυτού του δυσάρεστου γεγονότος μπήκα, ξέρεις, να ψάξω λίγο, να ακούσω ξανά ιστορίες και δεν υπάρχουν και πολλοί τα αναζητούν στα σχόλια. Προφανώς ήταν μια απόφαση δική του ή μπορεί να θέλει, ρε παιδί μου, να κάνει μόνο να είναι μουσικό το κανάλι του αυστηρά. Ναι. Τέλος πάντων, ωστόσο υπάρχουν στο Instagram ακόμη κάποιες έτσι πολύ ωραίες ιστορίες που εξιστορεί και μπορείτε να τις δείτε κι εσείς εκεί. Μα τι εννοώ, ρε φιλαράκο. Πουλάς δύο σουβλάκια και μία πατάτες, 35 ευρώ, δεν μπορεί, λίγη κοκαίνη, θα την είχες βάλει μέσα, δεν την ένιωσα. Αυτό που ήταν πολύ όμορφο με τον Mo Skills είναι ότι το καλύτερο του υλικό μουσικά το έδωσε στη δεύτερη φάση της καριέρας του, δηλαδή αφού του επέστρεψε και πήρε και την αγάπη από το κοινό. Νομίζω ότι τα singles και το άλμπουμ που κυκλοφόρησε τα τελευταία χρόνια ήταν οι καλύτερες δουλειές. Συμφωνώ και εγώ θα σταθώ και στο πιο πρόσφατο άλμπουμ, το Rinascita, που είναι η ιταλική λέξη που σημαίνει αναγέννηση. Παράλληλα όμως με τη μουσική του, τα τελευταία χρόνια όπως είναι γνωστό, στρίμαρε αρκετά, ήταν στο Twitch, έκανε αυτή τη συνεργασία με το Slot Hub. Γενικότερα κινούνταν και σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει είμαστε! 27.000! Άντε γάμπης! Και γενικά υπάρχουν πολλά αποσπάσματα στο YouTube με αντιδράσεις του, ξέρεις, όταν χάνουν ή όταν κερδίζουν και με το χταπόδια που είναι απίστευτες ρε φίλε, απίστευτο γέλιο. Αλλά για να επιστρέψω στα μουσικά και να το κλείσουμε έτσι, να πούμε ότι ήταν προγραμματισμένο να βγάλει ένα κομμάτι, το Λένε,
για το οποίο έχει ανέβει και σχετικό post στο Instagram profile του και με cover έτοιμο. Μα η ουσία είναι μία και δεν θα αλλάξει ποτέ. Είναι η μουσική του δρόμου δίχως άλλα και φε. Περιγραφές τα κουπλέ, συνθήματα τα ρεφρέν. Και επίσης στο προφίλ του στο Instagram υπάρχει ένα από τα τελευταία verse που έχει χώσει, σίγουρα το τελευταίο που βρίσκεται δημόσια. Δεν είμαι εδώ για να παγγείλω εσχύλο. Μ' αγαπάς στην γειτονιά όπως οι στρίπες στο στήλο. Οφείλω να είμαι αυτός που είμαι και δεν αλλάζω τεπό. Τ' έχω να πω, θα πω, δεν θα το σκέφτω λεπτό. Big Mo, Big Papa, Sick Flow, σαν το Mi Kappa. Πλάτη, πλάτη, σκάμε σαν τα Ρόμπεντι Κάπα. Λίγο πριν κλείσουμε, θα δούμε μαζί κάποια clips του Moskills που έχουμε ξεχωρίσει. Αρκετά είναι και πολύ παλιά, σε εποχές που ο Moskills ήταν πάρα πολύ νέος και με το Family και μόνος του, σε άλλες εποχές με boom bap rap, και να τα σχολιάσουμε παρέα. Την αλήθεια μου είμαι ότι βλέπεις αλήτη. Συχαίνω με κάθε ρουφιάνο και ασφαλίτη. Από κομμουνιστή πατέρα και μάνα ουσμπέκα. Που στη του μπέκα και προσκύνασα να πας στη Μέκα. Αυτό είναι ένα lyric video που υπάρχει στο YouTube, μια συνεργασία με τον DJ The Boy, το ένα κουπλέ, στο οποίο μιλάει και μας αποκαλύπτει πολλά πράγματα και για τη ζωή του, όπως είπαμε και νωρίτερα, μάνα ουσμπέκα κτλ. Εδώ τα λέει όλα, δηλαδή για δεκάρια μιλάει, για γήπεδο, για αριστερή ιδεολογία, γιατί το έχει πει, είμαι αριστερός. Είναι ο Moskills και με έναν DJ που είναι και αυτός legend, όπως και κάποιοι άλλοι με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Ναι, από τα τελευταία tracks, παύλα συνεργασίες, είναι με τον DJ Silence που είχαν κάνει το 7 και ο Silence τον αποχαιρέτησε με ένα story. Είχαν πολύ καλές σχέσεις και είχαν συνεργαστεί και έδινε respect το ένας τον άλλον γενικά. Ένα για όποιον το νιώθει, δύο για όποια κουνιέται. Τα τρία σ' αυτόν που χάλιεται, τέσσερα και δεν γάμιεται. Πέντε για αυτά τα τσακαλιά που είναι πλάτια και σπίτι. Πάμε κάτι άλλο. Άρα δε σαραδιάζω, αράζω κι αυθαδιάζω, αφηνιάζω. Ατάλλατος κι αν υπάρχουν σε φνηθιάζω. Αναπνέοντας σας ανεβάζω, αθάνατος αθέτως ακραίος. Κατάμαστος είσαι απέναντί μου άτυχος. Αυτό είναι ένα κομμάτι της παραγωγή Ρίκο που λέει, ρε παιδί μου, άπειρες λέξεις από αλφα. Απλησίαστος για άχρηστους, άπλιστος με τους άπλιστους. Απίστευτα, απίστευτος για τους άπιθους. Αυτό το κομμάτι αποδεικνύει ότι ο Moskills ήταν gifted MC. Και νομίζω ότι δεν του το δίνανε πολύ, δηλαδή δεν τον βάζουν στους top MCs, αλλά είναι πολύ καλός MC. Να πούμε ότι μιλάμε συγκεκριμένα για το κομμάτι Αλφα. Νομίζω έτσι λέγεται γιατί μέσα στο κομμάτι χώνει πάρα πολλές λέξεις που ξεκινάνε από Αλφα κατά ρυπάς. Και είναι σε παραγωγή του DJ Rico και αυτό πολύ παλιό. Αλλά σίγουρα από αυτό καταλαβαίνει κάποιος, παιδί μου, πόσα skills είχε όμως skills. 1999, τη χρονιά που άρχισα να γεμίζω με στίχους χαρτιά. Μα όλα αυτά πήραν μορφή τραγουδιών πριν ένα χρόνο και τους στιχουργικούς ιστούς μου στη σκηνή απλώνομαι. Funked up κομμάτι, σπάνιο αρχιακό υλικό αυτό που υπάρχει στο διαδίκτυο, σε συνεργασία με Όμινους, Fit Όμινους βασικά. Φαίνεται η επιρροή που είχε πει για ρήμα για χρήμα και τάκι. Okay. Ο τρόπος που χώνει μου θυμίζει πάρα πολύ τον Ντάκι Τσάν εδώ πέρα. Ωραία αναδρομή. Ωραία μουσική αναδρομή, ρε φίλε, από τη μία. Δυσάρεστα από την άλλη που ήταν τόσο σύντομη η πορεία του και έφυγε τόσο νέος. Και κάτι που θέλω να πούμε είναι ότι στη λίστα με τα άτομα που θέλαμε να φέρουμε φέτος για Ηλία Ρίχτο ήταν ο Moskills. Και στενοχωριέμαι που δεν το καταφέραμε. Φίλε, και εγώ πάρα πολύ, γιατί ήταν από τα άτομα που θα έρχονταν στα κοντά που λέμε, ρε παιδί μου, και μετά από εκείνο το night calls. Άστε καλά, ρε παιδάκια, εγώ ευχαριστώ, ρε. Είστε επανειδήν, είστε επανειδήν, φίλε. Το νου σας. Και θυμάμαι όταν το συζητάγαμε, αυτό που λέγαμε και οι δύο ήταν ότι, ρε φίλε, ναι, είναι φτιαγμένος για Ηλία Ρίχτο, έχει να πει πάρα πολλά και θα βγαίνει επεισοδιάρα. Αλλά εντάξει, καμιά φορά η ζωή. Ναι, σε προλαβαίνει, ρε φίλε. Δυστυχώς ή ευτυχώς, παιδάκια, δεν έρχονται όπως θα θέλουμε και τα υπολογίζουμε. Τέλος πάντων. Και μας χρωστάει και ένα FIFA. Μας χρωστάει ένα FIFA. Ναι. Θα το παίξουμε στην άλλη πλευρά. Και FIFA, και FIFA έχουμε πει να στήσουμε βραδιά FIFA. Αυτό επιβάλλεται. Και αυτό είναι και ένα ωραίο μήνυμα. Δηλαδή, να παίρνουμε εκείνο το τηλέφωνο τους φίλους μας, να παίρνουμε τηλέφωνο τους γονείς μας ή όσους αγαπάμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, εσύ. Και γενικά να κάνεις τα πράγματα που θες, κατάλαβες. Να μην αφήνεις πολλά πράγματα για αύριο, γιατί δυστυχώς ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Οπότε ο Moskills πέτυχε
το στόχο του μας έκανε να το σκεφτούμε αυτό, τουλάχιστον εμάς, και πιστεύω πολύ κόσμο που τον παρακολουθούσε, από ό,τι κατάλαβα από τα σχόλια, πολλοί κόσμος τον άκουγε και έκανε αλλαγές στη ζωή του. Και κάπως έτσι θα τον θυμόμαστε και λέω να τον αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Ναι, πολύ ιδιαίτερο, πολύ συγκινητικό. Δείτε το κι εσείς από εμάς. Rest in peace, Mos Kills. Δεν έχεις τίποτα και κανένα να φοβηθείς. Θα είμαι δίπλα σου για πάντα, αυτό να το θυμάσαι. Ακόμα κι όταν πετάξω για μακριά, θα έρχομαι στον ύπνο σου να σ' αγκαλιάζω όταν κοιμάσαι. Δεν χωράνε στο τραγούδι.